Ωραία. Πάμε κατευθείαν στο περιστατικό αυτό που έζησες πρόσφατα με τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή. Γιατί ναι. Πραγματικά διάβαζα αυτήν την είδηση, ξαναδιάβαζα και δεν πίστευα ότι βρέθηκε σε εκείνον το λεπτό σε αυτήν την κατάσταση και καλέστηκες να σώσεις έναν άνθρωπο. Εντάξει, ήταν τυχαίος που βρέθηκα εκεί. Δεν με κάλεσε κανένας, αν και εγώ πιστεύω. Γιατί πιο πριν καθόμουν και έβλεπα τη συναυλία του Πάριου και ήταν η πρώτη φορά που έκατσα πρώτη σειρά. Δηλαδή, εγώ ετοιμάζομαι, είχαμε εκεί, κάναμε τις γριούλες, σάτυρα. Μάλιστα. Και μετά τελειώσαμε και ήταν να φύγω και δεν έφυγα. Λέω, θα κάτσω να δω τον Πάριο, μου αρέσει. Όπως και έκατσα μπροστά, βρήκα μια θέση. Πρώτη φορά στη ζωή μου έκατσα σε πρώτη θέση σε θέατρο, ας το πούμε. Αυτό λέει πολλά για το χαρακτήρα. Ναι, και παρακολουθούσα και δίπλα μου καθόταν ο Πάτερ Βασίλειος, ένας πάτερ καταπληκτικός της Αγίας Νάπας, ένας άγιος άνθρωπος. Εγώ δεν τον ήξερα καθόλου, ούτε πώς το λέγα. Μόνο που ακουμπούσε το ράσο πάνω μου, ένιωθα μία δύναμη μέσα μου και του το είπα και του ιδίου μετά. Και σε μια φάση, ενώ ακούω ένα τραγούδι του Πάριου που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι το τραγούδι μου. Ποιο? Η ζωή μου, όλη η ζωή μου, ένα αγάπη. Και το έλεγε και θα μπορούσα να έμενα μέχρι το τέλος να το ακούσω το τραγούδι, να το απολαύσω. Αυτό ήτανε. Το κάλεσμα, το θείο, ξεκίνησε μια δύναμη, παιδιά, το λέω τώρα και είναι ωραίο να μένει, να το λέω αυτό το πράγμα. Μια δύναμη από τον Πάτερ δίπλα που με σήκωσε πάνω, ενώ δεν είχε τελειώσει το τραγούδι και έφυγα. Διακόπτω εδώ. Την επόμενη μέρα με πήρε ο Πάτερ χωρίς να ξέρει τι έγινε και μου λέει, μα Κωστάκη, γιατί έφυγες έτσι. Σηκώθηκα. Έφυγα, περπάτησα 5-6 μέτρα. Ήταν ένα κυκλίδωμα που χώριζε τον κόσμο από το. Και το άνοιξα έτσι λίγο και πέρασα έξω και βρήκα ένα φίλο μου και μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, Κωστάκη, να πιούμε μια μπύρα. Γιατί του λέω, Γιώργο. Γιατί έφυγες εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρεις γιατί έφυγες εκείνη. Δεν ξέρω γιατί έφυγα. Ξέρεις γιατί έφυγα. Έφυγα για να βρεθώ εκεί, ναι, στο περιστατικό. Αυτός που με έσπρωξε από την αγιότητα του Πάτερ, έδωσε πάνω σε μένα, μου λέει σήκω, ας πούμε, γιατί κάποιος σε χρειάζεται. Δεν ήταν αυτό το πράγμα, αλλά εκ των υστέρων, πηγαίνοντας κατευθυνόμενος σε 10 μέτρα, βρίσκω τον κυκλίδωμα. Ήταν ο Γιώργος εκεί, μου λέει ο Γιώργος, έλα πιούμε μια μπύρα. Του λέω, ο Γιώργο, θέλω να πάρω τη βαλίτσα μου, του λέω να έρθω να κάτσω λίγο, αλλά να μην πιούμε τίποτε. Δεν πίνω. Και μου λέει, πήγα μέσα σε μια ταβερνούλα άλλα 10 μέτρα από εκεί. Και εκεί μου γνωρίζει τον σύγαμπρο του με την γυναίκα του. Δηλαδή ήταν δύο ζευγάρια και εγώ. Οπότε σηκώνει το σύγαμπρο σε μια φάση πριν να παραγγείλουν ακόμα καθόμαστε και λέει ζαλίστηκα. Του λέει η γυναίκα του, πήγαινε περπάτα λίγο κάτω στην παραλία και όπως γύρισε να περπατήσει στην παραλία, εγώ τον είδα που έπεσε. Εγώ τον είδα, οι άλλοι δεν τον είδαν έτσι όπως καθόμαστε. Νέος άνθρωπος τώρα. Νέος άνθρωπος και με το που πέφτει, που τον βλέπω, λέω έπεσε. Δεν καταλάβαν και τι είπα, ποιος έπεσε, για να καταλάβουν. Πετάγομαι αυτόματα πάνω σε ένα άλλο τραπέζι. Τους ευνηδίασα όπως καθόντουσαν και τρώγαν οι άνθρωποι. Πήρα την μπουκάλα από το νερό από μόνος μου. Γιατί δεν είχαμε νερό εκεί εμείς. Και την πήρα από το τραπέζι. Και μου είπαν μετά. Εστιχτωδώς όλα. Εστιχτωδώς όλα. Θυμάμαι που βάλα το χέρι μου στην καρέκλα και όπως έκανα επικοντό, ας πούμε, χρησιμοποίησα τον τραπέζι. Και πετάχτηκα πάνω στο τραπέζι. Αυτά μου τα είπαν μετά τι έγινε. Και τον βρήκα τον άνθρωπο εκεί. Είχε πάθει ανακοπή. Και η ανακοπή ήταν νεκρός ο άνθρωπος. Χωρίς σφιγμό. Ναι, και χωρίς σφιγμό, χωρίς καροτίδα, γιατί παίρνεις το σφιγμό και αν δεν τον βρεις, παίρνεις εδώ και αν δεν την βρεις, ψάχνεις πού να ακούσεις ένα παλμό ή από το, με την ακοή σου να βάλεις. Τώρα, έχω πάει σοκ, ναι. Και του έκανα μαλάξεις, ξεκίνησα μαλάξεις, του έκανα 5-6. Ήξερες πρώτες βοήθειες ή ναι, ήξερα. Εμστικτοδός όλα ήρθανε. Ήξερα ότι γίνονται αυτά, αλλά δεν τα είχα ξανακάνει παλιά. Είχα σώσει και ένα άλλο παιδάκι όταν ήμουν 23 χρόνια. Αλλά με μαλάξεις πάλι και με τεχνική αναπνοή. Έκανες μαλάξεις εσύ στον άνθρωπο τώρα αυτό. Ναι, τον έκανα μαλάξεις, του έκανα 4 αναπνοές. Πάνω στον πανικό μου εκεί και στον υδρότα που είχα, νόμιζα ότι βγήκα από τη θάλασσα και τόσο υδρώσα. Και όταν τον είδα και έβηξε και επανήλθε, ήταν σημαντικό αυτό. Και μετά ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε. Η γυναίκα του, φαντάζομαι. Και άκου τώρα σύμπτωση. Πριν ένα μήνα ήμουνα στο ξενοδοχείο του Άζια. Έκανα 2 μέρες στην Πάφο γιατί είχαμε παραστάσεις.
Και πέφτει, καθόμουν εκεί στην πισίνα και μιλούσα με κάποια παιδιά που γνώριζα εκεί. Οπότε βλέπω ένα σπουργιτάκι το οποίο πέφτει κάτω και γυρίζει και μένει. Και λένε όλοι, ψόφισε το πουλούι. Και λέει κάποιος, πιάσε το αγάπη μου και πέταξε το. Το πιάνει ένα παιδάκι έτσι από το φτερό, ψόφιον το σπουργιτάκι. Και το πετάει σε ένα αυτό. Και του λέω, όχι, δώσ' μου το, φέρ' μου το, λέω του. Μου το φέρνει το σπουργιτάκι. Υπάρχει σε βίντεο του το πράγμα. Γιατί μια κυρία του τράβηξε βίντεο. Και αρχίζω να το βάζω εδώ σπουργιτάκι και του κάνω μαλάξει. Λες τώρα. Ναι, αλήθεια. Θα το δείτε μετά, θα το δείτε. Του κάνω. Μα το στείλει κάποιο. Ναι, του κάνω έτσι μαλάξει. 5-6 λεπτά τώρα. Και μετά του έκανα αναπνοές πάλι στο στόμα. Έβαλα το ράφος και του έκανα μικρές αναπνοές για να μην το ανατινάξω, ας πούμε. Και σε λίγο βλέπεις που ανοίγει τα ματάκια του το καημένο, με παίρνει από τα, ξέρεις που κάνουν τα πόδια τους έτσι, γιατί ήταν γυρισμένο με την πλάτη κάτω. Και όπως επανήλθε, σηκώθηκε και πέτασε. Ναι, και αυτό το έπιανε μια κυρία εκεί με το κινητό της. Είναι σημαντικό. Πολύ συγκινητικό. Είναι ωραίο, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όπως ένιωσα εκεί τη μέρα που έσωσα τον άνθρωπο αυτό, που ένιωσα τόσο ωραία, μαγευτικά, να επαναφέρεις έναν άνθρωπο, το ίδιο ακριβώς ένιωσα εκείνο το Σάββατο με το σπουργιτάκι. Αυτό δεν είναι άνθρωπος, είσαι Κωστάκι μου. Εντάξει, είναι... Πραγματικά όμως. Εντάξει, τυχαίως έγιναν αυτά τα πράγματα. Όπως τυχαίως παλιά, πριν χρόνια, ετοιμαζόμουν να φύγω για την επόμενη μέρα, έφευγα για Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω. Και το προηγούμενο βράδυ τρώγαμε στις αδερφείς μου, η οποία είχε παντρευτεί, ας πούμε, και τρώγαμε εκεί σαν να με αποχαιρετούσαν για το ταξίδι που θα πήγαινα. Και ακούω ότι η γειτόνισσα που φωνάζει και πετάγομαι, αυτό με το επικοντό μου έχει μείνει. Παίρνω και πηδάω το φράχτη και βρίσκω το μωρό που ήταν πνιγμένο από μήλο. Και το επαναφέρουμε. Ήταν φοβερό. Είναι ωραίο χάρισμα να ξέρει και είναι ωραίο ο κόσμο να ξέρει. Με χτύπημα το επανέφερε στο μωρό, με τεχνική αναπνοή μόνο. Δεν είχε σταματήσει η καρδιά του, αλλά θα σφιχτιούσε, θα πέθανε εάν του έβγαλα το μήλο από το. Ήταν ένα κομμάτι μήλο στο λαιμό του μέσα. Πρέπει να είσαι ψύχρεμο. Είσαι ψύχρεμο και με δικού σου ανθρώπου. Ναι, είμαι πολύ ψύχρεμο. Δεν πανικοβάλλουμε ποτέ. Αλήθεια, δεν χάνει την υπομονή σου ποτέ. Δεν εκνευρίζεσαι. Μπορεί να εκνευριστεί το παιδί, αλλά αν εκνευριστεί, εγώ το κάθομαι, ας πούμε. Μπορεί και στη δουλειά μας να εκνευριστεί σε μια φάση. Δεν σημαίνει ότι αν το δείξει και επηρεάσει και του άλλου ούλου, σημαίνει να διακοπεί. Κωστάκη, κάθεσαι, έχει υπομονή. Έχει συγκρουστήσει ποτέ με συναδέρφου σου για τη Μαρκίζα? Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ηθοποιοί που λένε: εγώ θέλω να είμαι το πρώτο όνομα, δεν δέχομαι να είμαι. Όχι, ουδέποτε. Ουδέποτε το έχω κάνει αυτόν τον πρόεδρο και το ξέρω. Να σου πω και κάτι. Αν αυτό που είναι ο διασάρχης ή αυτό που κάνει τη δουλειά δεν αντιληφθεί ότι ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου είναι ένα όνομα που πρέπει να το τοποθετήσω εκεί.